Κύριος, το λεγόμενο Κυριακό. Κυριακό ονομάστηκε γιατί τις μεγάλες γιορτές και τις Κυριακές συγκεντρώνονται όλοι οι πατέρες στην κεντρική εκκλησία και κάνουν τις ακολουθίες και τις αγρυπνίες. Είναι η κεντρική ξενώνες και η κοινότητα της Κύτταιος. Γύρω από το συγκρότημα αυτό του Κυριακού είναι τα σπιτάκια αυτά που βλέπετε. Έχουμε 58 σπιτάκια και ονομάζονται καλύβες και 9 εξ αυτών είναι στην λεγόμενη Μικρή Αγιάνα πίσω από το βουνό. Σε κάθε καλύβα έχει και από ένα εκκλησάκι, μέγεθος τέτοιο ή λίγο μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο, για τις καθημερινές ακολουθίες των μοναχών. Σε κάθε καλύβα ζουν οι συνοδείες των μοναχών από 1 μέχρι και 10 και ο αρχαιότερος είναι ο γέροντας και η υπόλοιπη συνοδεία του. Κάνουν διάφορα εργόχειρα, κομποσκήνια, μοσχοθυμιάματα, κουτάλες, κουδιά και τέτοια. Εδώ στο κεντρικό σημείο της Κύτταιος κάθε χρόνο αλλάζει η διοίκηση. Ένας γέροντας με τη συνοδεία του αναλαμβάνει για ένα χρόνο το λεγόμενο δικαιάτο που το ονομάζουμε εδώ και τον πρόεδρο της κοινότητος τον ονομάζουμε δικαίο. Εφέτος ο δικαίος της Κύτταιος μας είναι ο γέροντας Μακάριος από 21 Μαΐου μέχρι 21 Μαΐου για ένα χρόνο με το δικό σας ημερολόγιο έξω και με το γεωρίτικο 8 Μαΐου μέχρι 8 Μαΐου. Εδώ στη Σκήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη και κοπιώδης η ζωή. Την παλαιά εποχή, κατά το 1700, ήταν ένας νέος μοναχός. Αυτός είχε απελπιστεί για αυτήν τη σκληρή ζωή και μέχρι σκέφτηκε να σηκωθεί να φύγει από εδώ, γιατί όλα τα κουβαλούσαμε την πλάτη, δεν υπήρχαν τα μουλάρια, όπως σήμερα που διευκολύνουν λιγάκι. Και μια μέρα που κατέβηκε στη θάλασσα να πάρει ένα φορτίο βαρύ να τα ανεβάσει στην καλύβα του εδώ πάνω, όταν ξεκίνησε από την θάλασσα, μόλις έφτασε εκεί στο πεύκο, στο δρομάκι εδώ κάτω στη Χαράδρα, κάθηκε πάρα πολύ και κάθισε να ξεκουραστεί. Εκεί που καθόταν και ξεκουραζόταν, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε πάρα πολύ και παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει, «Μοναχέ, μην απελπίζεσαι. Εδώ ό,τι κάνετε θα έχετε μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Όπως ο Χριστός ο Υιός μου σταυρώθηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του, έτσι και σε εσάς θα θεωρηθεί ο Σταυρός ως μαρτύριο και τον υδρότα που έχετε θα είναι όπως το αίμα που έχισε ο Χριστός στο Σταυρό. Θα έχετε μεγάλη ευλογία από τον Θεό, τον Κύριο τον Υιό μου και από μένα την Παναγία που είμαι ο προστάτης του όρους αυτού». Αυτά είπε η Παναγία και εξαφανίστηκε. Ο μοναχός πήρε θάρρος, πήρε το φορτίο του στην πλάτη, ανέβηκε στην καλύβα του, οδηγήθηκε στους πατέρες στο θαύμα και σε εκείνο το σημείο έχτισε ένα κλεισάκι προς τιμή της Παναγίας. Παλαιά πολλοί πατέρες όταν δεν είχαν κάτι να κουβαλήσουν βάζανε πέτρες στο τουρβά ώστε να κουπιάσουν, να κουραστούν ώστε να πάρουν τη χάρη και την ευλογία αυτήν. Και εγώ όταν είχα έρθει την πρώτη φορά εδώ ως προσκυνητής, ήμουν περίπου 7 χρονών, με κάποιους γεροντάδες πήγαμε κάπου να προσκυνήσουμε και όταν ξεκινήσαμε, άρχισαν να βάζουν πέτρες στον τουρβά. Εγώ νόμιζα ότι χρειαζόταν τις πέτρες και τους είπα να τους βοηθήσω κι εγώ και μου οδηγήθηκαν αυτό το θαύμα. Έχω περίπου 24 με 25 χρόνια εδώ, βρήκα πάρα πολλούς παλαιούς πατέρες που είχαν έρθει και τέλη του 1800 και αρχές του 1900. Πάνω από 80 μοναχοί κοιμήθησαν από τότε που έχω έρθει και τη στιγμή που κοιμήθησαν αυτοί οι άνθρωποι, άλλοι ευωδίασαν, άλλοι έλαμψαν το πρόσωπό τους ως τον ήλιο και άλλοι μας προείπαν το θάνατό τους μέρες πριν. Έτσι αυτός ο τόπος είναι ένας ιερός και ένας άγιος και ακόμα οι πέτρες μπορούν να μας πούνε πάρα πολλές ιστορίες και αυτοί οι παππούδες μας διηγηθήκαν πάρα πολλά θαύματα με την Παναγία και με τους ασκητάς πατέρας του τόπου αυτού. Το 1775 γεννήθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Κύριλλος ο Πέμπτος που ο τάφος του είναι εδώ έξω στην εκκλησία. Αυτός ο Πατριάρχης τρεις φορές τον κάνανε εξορία οι Τούρκοι, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους Μουσουλμάνους. Ήρθε εδώ και ασκήτευσε σε μια καλύβα κάτω από εδώ από το Κυριακό. Αυτή η καλύβα προς την παραλία είχε ένα κομμάτι με λίγες ελιές. Κατέβαινε ο Πατριάρχης να σκαλίσει, να ποτίσει, να περιποιηθεί το χτήμα και μετά ανέβαινε με τα πόδια. Και λόγω ότι ήταν γεροντάκι και παππούς πολύ, οι πατέρες της Κύτης απεφάσισαν μια που ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης να αγοράσουν ένα γαϊδουράκι να ανεβοκατεβαίνει. Μια μέρα που ανέβαινε και αβάλαμε το γαϊδουράκι, βλέπει την Παναγία με έναν άγγελο να βαστούν ένα μαντίνι και να σκουπίζουν το μέτωπο των μοναχών που ανεβαίναν φορτωμένοι με διάφορα φορτία βαριά.
Μόλις το είδε αυτό ο Πατριάρχης σκέφτηκε και είπε: «Μόλις θα φτάσω κι εγώ εκεί θα μου σκουπίσει το μέτωπο». Όταν έφτασε εκεί, αντί να σκουπίσει το μέτωπο του Πατριάρχου, σκούπισε το μέτωπο του ζώου. Τότε λέει ο Πατριάρχης στην Παναγία: «Παναγία μου, σκούπισε και μένα το μέτωπο του», λέει, «δεν είσαι άξιος, δεν κοπίασες. Έστω δώσ' μου το μαντίνι που βαστάς να το ασπαστώ, να πάρω τη χάρη και την ευλογία, ούτε και γι' αυτό δεν είσαι άξιος». Και εξαφανίστηκε η Παναγία. Τότε κατάλαβε ο Πατριάρχης ότι χρειάζεται κόπος και μόχθος. Ανέβηκε και είπε στο γέροντά του το θαύμα και πούλησε το ζώο και ανεβοκατέβαινε ώστε η Παναγία να του σκουπίσει το μέτωπο. Έτσι εύχομαι και σε εσάς που αν ήρθατε, κοπιάσατε, κουραστήκατε, ιδρώσατε και μπορεί να απελπιστήκατε από πού ήρθατε, από ποιο σημείο, η Παναγία μας να σας σκούπισε το μέτωπο και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να το θεωρήσει ως μαρτύρον και να έχετε μεγάλη ευλογία και εσείς και η οικογένειά σας. Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, αρχές του 15ου αιώνα, εδώ στη σκήτη μας έγινε και το εξής θαύμα. Ήταν κάποτε ένας γέροντας μοναχός, που αυτός δεν μπορούσε να μάθει να φτιάξει το κομποσκήνι, να κάνει εργόχειρο να βγάλει τα προστοζήν. Και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει. Εκεί μια μέρα που προσευχόταν και ήταν απελπισμένο, παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Μοναχέ, μην απελπίζεσαι». Λέει: «Παναγία μου», λέει, «δεν ξέρω να κάνω ένα εργόχειρο για να ζήσω κι εγώ». Λέει: «Παναγία, πάρε τα δακρυά μου, φύτεψέ τα και με τον καρπό αυτό που θα παίρνει θα κάνεις κομπολόγια προσευχής να λέτε του Κύριου Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σωσ' ημάς». Αυτά είναι τα δάκρυα της Παναγίας που φύτρωσα κάτω από το Σταυρό του Χριστού και την ώρα που έκλαιγε. Αυτό το φυτό γίνεται σαν καλαμιά και πάνω στις κορυφές του φυτού γίνεται μέχρι και τόσο ύψος, βγαίνει αυτός ο σπόρος. Και αφού το καλλιεργούν εδώ οι πατέρες, κάνουν τα λεγόμενα δάκρυα της Παναγίας. Υπάρχει και η εικονίτσα εδώ πέρα στη σκήτη μας που δείχνει το μοναχό που παρακαλεί την Παναγία και του δίνει τα δάκρυα και έχει και την ιστορία από πίσω. Αυτά τα λόγια που ακούτε από τους πατέρες της αθωνίτικης πολιτείας αυτή, αν θέλετε να μην τα θάψετε, να τα πάρετε, να τα διηγηθείτε όπου θέλετε, για να πάρουν κι άλλοι ευλογία και χάρη. Τη στιγμή που θα μπείτε στο καράβι, να πάτε προς την Ουρανόπολη, αν θέλετε γυρίστε και δέστε την αθωνίτικη πολιτεία και πάλι οι πατέρες εδώ του Αγίου Όρους και η Παναγία μας θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη να σας φιλοξενήσουν. Εδώ το Άγιον Όρος το διάλεξε ο Θεός όλο τον πλανήτη της γης και τον έδωσε κληρονομιά στην Παναγία μας και έτσι έγινε ο παράδεισος εδώ της γης. Εδώ μπορείτε να αποθέσετε τα προβλήματά σας, του εαυτού σας, τα οικογενειακά σας, τα κοινωνικά σας και εδώ οι πατέρες με την πείρα της μοναστικής αγιορείτικης πολιτείας και με την προσευχή τους μπορούν να σας κάνουν θαύματα. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος από την Αίγινα τα τέλη του 1800 ήρθε εδώ στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει, αφού γύρισε τις μονές και τα ασκητήρια εδώ της περιφέρειας και εδώ στη Σκήτη, σε κάποιο ασκητήριο ανέβηκε να πάρει την ευχή ενός παππού γέροντα που ήταν 100 χρονών. Την στιγμή που έσκυψε να τον ασπαστεί να πάρει την ευλογία του, ήταν έτοιμο θάνατος ο παππούς. Ευωδίαζε ο παππούς και από το στόμα και από όλο του το σώμα έβγαζε ευωδία. Γυρίζει και λέει την παρέα του: «Αυτά είναι τα διαμάντια του Αγίου Όρους. Γι' αυτό ερχόμαστε στο Άγιον Όρος. Δεν ερχόμαστε στο Άγιον Όρος για να δούμε την ωραία θάλασσα από εδώ κάτω, ούτε ερχόμαστε να δούμε τα βουνά εδώ και τις κορυφές του Άθωνος. Ούτε ερχόμαστε εδώ σαν οικολόγοι, σαν αρχαιολόγοι, ούτε σαν τουρίστες. Αν ήρθατε για τουρίστες, καλύτερα να καθόσασταν έξω να πηγαίνετε ή στα Ντουμπάι, ή στα Μιράτα, ή στο Παρίσι, ή όπου θέλατε. Εδώ ερχόμαστε ως προσκυνητές. Ερχόμαστε να πάρουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού και της Παναγίας μας και να βρούμε και τα διαμάντια του Αγίου Όρους, που είναι οι πατέρες». Που λέτε, εδώ εσείς που έχετε έρθει όλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδος και της πατρίδας μας και της Κύπρου, ήρθατε να δείτε ένα διαφορετικό πρόσωπο από ότι τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Δεσπότη, τον παπά της γειτονιάς σας, τους μοναχούς έξω από τα Άγιον Όρος, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους ψυχολόγους. Θέλετε σε αυτό το πρόσωπο του μοναχού του Αγίου Όρους να βρείτε το μεγαλύτερο χρόνο των Θεών. Το δεύτερο που θέλετε να βρείτε την εμπιστοσύνη, για να μπορέσετε να αποθέσετε μερικά προβλήματα που πολλές φορές κρύβεστε και από τον εαυτό σας και πίσω και από το δάχτυλό σας.
Θέλετε να βρείτε την αγάπη, να βρείτε την ελπίδα, να βρείτε τον ενθουσιασμό, να βρείτε την ταπείνωση, την υπομονή, την υπακοή, όλα τα χαρίσματα. Θέλετε να δείτε ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα διαφορετικό κόσμο, ένα σεμνό, ηθικό στοιχείο που πρέπει να είναι ο μοναχός. Αυτά πρέπει και εμείς να τα μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα η σύγχρονη εποχή αυτή που ζούμε, και προπαντός εσείς που ζείτε έξω σε αυτόν τον κόσμο και έχετε τα μέσα μαζικής ενημερώσεις που σας έχουν βάλει σε έναν ωραίο δρόμο και εκεί ζείτε όλοι σας, προσπαθούν να σας φέρουν διάφορα πράγματα. Έτσι εμείς εδώ καθημερινώς προσευχόμαστε για όλους σας, να σας δίνει ο Θεός υγεία και στην ψυχή και στο σώμα. Εμείς εδώ δεν γεννηθήκαμε, ούτε από τον ουρανό κατεβήκαμε, ούτε φυτρώσαμε. Και εμείς προήρθαμε από γονείς. Εσείς είσαστε τα αδέρφια μας, εσείς και οι γονείς μας, εσείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Και ο πόνος ο δικός σας είναι πόνος μας και η χαρά σας είναι χαρά μας. Έτσι ευχόμαστε ο Θεός και η χάρη του Αναστάντου, την ευτυχία και το χαμόγελο πολλές φορές από εδώ να μπει και μέσα στην καρδιά σας. Γιατί το χρειάζονται όλοι αυτό το χαμόγελο μέσα στην καρδιά. Έτσι, εδώ πέρα στην σκήτη μας δεν έχουμε τις δυνατότητες όπως τα ξενοδοχεία έξω ή διάφορα μοναστήρια που έχουν πολλές δυνατότητες. Εδώ τι κάνουμε, το κάνουμε με πάρα πολύ κόπο και με μόχθο. Μόνο τα μεταφορικά είναι πάρα πολύ δύσκολα εδώ πέρα. Αν έχουμε μερικές ελλείψεις, να μας συγχωρέσετε. Ακόμα και παξιμάδι να σας προσφέρουμε στην τράπεζά μας, το προσφέρουμε με πάρα πολύ αγάπη. Αύριο το πρωί η Θεία Λειτουργία θα έχει στις 5 η ώρα στο κημητήριο από πίσω. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία, θα χτυπήσω καμπάνι. Όσοι θέλετε να έρθετε, καλώς. Αλλά όσοι θέλετε να πάρετε αντίδωρο το πρωί στην Θεία Λειτουργία, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, αν θέλετε να μην καπνίσετε και να μην πιείτε νερό. Όσοι θα καπνίσετε μετά τις 10 η ώρα και θα πιείτε νερό οτιδήποτε, θα σας παρακαλέσουμε να μην πάρετε αντίδωρο. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα πάρετε αντίδωρο από τον παπά το χέρι με τα δυο σας τα χεράκια έτσι φούχτα, θα το ασπαστείτε το χέρι, δεν έχουμε μικρόβια εδώ πέρα, μην φοβόσαστε, τα μικρόβια στην Ουρανόπολη σας περιμένουν να παίξουν και αφού θα ασπαστείτε το χέρι θα φάτε το αντίδωρο έξω στον πρώτο ναό του κημητήριου, υπάρχει αγιασμός, θα πιείτε και μετά θα έχει κέρμα και όσοι είναι να φύγετε με το καράβι στην ευχή του Κύριου θα πάτε. Εμείς εδώ πέρα θα έχουμε και λιτανία μετά την Θεία Λειτουργία. Το κάστρο κλείνει κατά την δύση του ηλίου και θα παρακαλέσουμε να είσαστε εντός της αυλής. Και όσοι δεν έχετε τακτοποιηθεί θα σας τακτοποιήσουμε. Και ένα άλλο πράγμα θα σας πούμε, με πολύ αγάπη εδώ τα λέμε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, ούτε χωράφια είναι χωρισμένα. Όταν ερχόμαστε στο Άγιον Όρος, ερχόμαστε για να φύγουμε έξω από τον κόσμο. Ερχόμαστε λίγο να ηρεμήσουμε. Ερχόμαστε λίγο να απαλλαχθούμε από αυτή την βαβούρα που έχετε έξω. Γι' αυτό ερχόσαστε, πιστεύω. Όμως, όταν ερχόσαστε στο Άγιον Όρος, φαίνεται και τον κόσμο μαζί σας. Συνέχεια με τα κινητά τηλέφωνα, εδώ πέρα βλέπω, όλος ο κόσμος. Δεν κάθονται να ακούσουν κάτι το πνευματικό. Δεν κάθονται να ρωτήσουν κάποιο πάτερ να βοηθηθούν. Αλλά όλη μέρα χασκογελάνε με τα κινητά τους ή με τις κοπελιές τους, με τους φίλους τους ή οτιδήποτε, γιατί να κάτσουν να πάρουν κάτι το πνευματικό, να κάτσουν σε μια γωνιά, εδώ, έξω, σε ένα πεζούλι, να πάρουν ένα κοποσκήνι, να πούνε το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού, να βοηθήσουν την οικογένειά τους και τον εαυτό τους. Και εμείς οι άνθρωποι έχουμε τρεις εχθρούς. Ο πρώτος είναι ο εαυτός μας, ο δεύτερος ο διάβολος και ο τρίτος η κοινωνία μας. Και μια ιστορία θα σας πω, επέρσι των Βαΐων, είχαμε μια παρέα 8 παιδιά που ήταν στρατιωτικοί της αεροπορίας και είχαν έρθει εδώ. Ήμασταν στην καλύβα μας και ανεβήκαμε εδώ πέρα στην Αγρυπνία που είχαμε και κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ έχουμε ένα κέρασμα στην Αγρυπνία, καφεδάκι, γλυκάκι, μέχρι τις 12 η ώρα που σταματάει και μέχρι το πρωί δεν έχει τίποτα για να τελειώσει η Αγρυπνία, να πάρουν τα αντίδωρα και όσοι θα κοινωνήσουν. Έτσι, τα παιδιά καθόντουσαν έξω εκεί στο κιόσκι, γιατί είχε ωραία μέρα. Βγήκα εγώ κατά τις 12 η ώρα να μπω στην εκκλησία, από το αρχονταρίκι, από το συνοδικό.
Με βλέπει το ένα το παιδί, 23 χρόνων, αεροπόρος της αεροπορίας από την Αθήνα. Μου λέει, πάτρε, νεόφετε, πρέπει να φύγω οπωσδήποτε να πάω στην Αθήνα, λέει, να βρούμε ένα ταχύπλο, γιατί ο πατέρα μου δεν είναι καλά, που σας είπα και το πρωί. Και πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Λέω, πού θα φύγει, παιδί, 12 και η ώρα. Ταχύπλο, πού θα πάει, μεσάνυχτα είναι, λέω, πού θα. Και πρέπει να βρω. Του λέω, τι έγινε. Ναι, να με πήρε ο πατέρα μου τηλέφωνο, αυτό και αυτό, πρέπει να φύγω. Δεν είναι καλά, έχει την καρδιά του, έχει άσμα, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο, μου είπε εκεί. Λέω, κλείσε το κινητό σου τηλέφωνο, πηγαίνε μέσα στην Αγία Άννα και πες. Με είπε ο Πάτερ Νεόφυτος, Αγία μου Άννα, να πας εσύ στο σπίτι μου και να βοηθήσεις τον πατέρα μου. Και θα δεις, θα πάει. Και κάτσε μέσα στην εκκλησία και άναψε και ένα κεράκι και άστα κινητά τηλέφωνα, του λέω. Κακώς τα έχεις ανοιχτά, λέω. Γιατί τα έχεις ανοιχτά, γι' αυτό η Αγία να κάθεται εδώ. Αν τα έχεις κλειστά, θα ήταν η Αγιάννα στο σπίτι σου και θα βοηθούσε τον παπά. Μα πάτερ, αυτό το ένα, το άλλο, τίποτε λέω, μέσα λέω. Του λέω ο φίλος του, πάμε λέει, αφού σου λέω πάτερ. Μπήκανε μέσα, πήγαν στην Αγιάννα, έβαλε μετάνι και μετά από μισή ώρα του λέω, έλα, πάμε έξω. Πάρε τηλέφωνο, ανοίξε και ένα χτί ακρόαση να ακούν και άλλοι και να δούμε πώς πάει ο παπά σου. Παίρνει τηλέφωνο στον παπά του, λέει, πώς πας παπά. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μετά από λίγη ώρα ήρθε ένα φως, λέει, μέσα στο σπίτι. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Νομίζω και θαύμα βλέπω. Νομίζω και έχω γεμάτο το σπίτι μου με κόσμο και άλλα πολλά. Μένει με τον πατέρα του, η μητέρα του έχει πεθάνει.